Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα μετά το χορό μας. Θα περάσουμε στην στήλη της φυσιοθεραπείας και συνεργάτη μας την Άννα Τιστέφο. Άννα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, και επειδή είμαστε προς το τέλος των εκπομπών, είναι οι τελευταίες μας εκπομπές αυτές για το καλοκαίρι, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα mini γκάλωπ, αν θέλεις, και να δούμε τι θέλει ο κόσμος που μας ακούει, δηλαδή εσείς φίλες και φίλοι, να μάθει περισσότερα για την στήλη αυτή. Έτσι λοιπόν, μετά από τον γκάλωπ μας, αποφασίσαμε να μιλήσουμε για την οσφιαλγία. Βεβαίως, είναι και πάρα πολύ συχνή, οπότε είναι λογικό που το είναι και συχνή. Άρα, καλά κάνανε και μας τη ζητήσανε. Και επειδή και εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα, λέω να σε αναρχίσω την ανάκριση. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Το τι είναι η οσφιαλγία. Λοιπόν, να πούμε ότι, να αναλύσουμε τη λέξη καταρχήν, οσφιαλγία είναι άλγο στην οσφυϊκή μοίρα, που σημαίνει ότι έχει να κάνει με τον πόνο χαμηλά στη μέση. Και βεβαίως πρόκειται για ένα σύμπτωμα ή μια σειρά συμπτωμάτων και όχι αποκλειστικά, δηλαδή μιλάμε ας πούμε, για μια αιτία ας πούμε, συγκεκριμένη, μπορεί να προέρχεται, θα μιλήσουμε παρακάτω για τα αίτια, αλλά ουσιαστικά περιγράφει το σύμπτωμα, mm-hmm. έτσι, περιγράφει το σύμπτωμα, δηλαδή τον πόνο στην περιοχή αυτή της μέσης. Ωραία, άλγο στην οσφυϊκή μοίρα λοιπόν και όπως μας είπες είναι συχνή, έτσι. Είναι πολύ συχνή. Να φανταστείς ότι αγγίζει το 80%, ότι 8 στους 10 ενήλικες τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους θα νοσήσουν από οσφιαλγία. Και βεβαίως να σου πω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός, το στατιστικό, ότι είναι η δεύτερη αιτία αποχής από την εργασία μετά το κρυολόγημα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο συχνή είναι. Και μας είπες ότι 8 στους 10, ναι, τεράστιο το ποσοστό. Οπότε φαντάζομαι για να το παθαίνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι επηρεάζει σαφέστατα η ζωή που κάνουμε, το lifestyle μας. Σίγουρα. Επηρεάζει λοιπόν πάρα πολύ το lifestyle μας, δηλαδή το γεγονός ότι πια οι άνθρωποι δεν κινούμαστε πάρα πολύ, το γεγονός ότι περνάμε πάρα πολλές ώρες, ας πούμε, καθιστεί μπροστά σε έναν υπολογιστή. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση του σωματικού βάρους και γενικά η έλλειψη δραστηριότητας. Mm-hmm. Άρα, αν θα μπορούσαμε να πούμε τα συμπτώματα, γιατί αν είναι 8 στους 10, νομίζω ίσως πολλοί να νοσούμε και να μην το ξέρουμε. Ποια είναι τα πρώτα Σίγουρα. Συμπτώματα. Τα συμπτώματα, λοιπόν, Χριστόφορε, μπορεί να εμφανίζονται ως εξής. Δηλαδή, μετά από μια απότομη κίνηση, πολλοί μας το περιγράφουν έτσι, πάω να σηκώσω κάτι και ξαφνικά, ας πούμε, μένω εκεί, δεν μπορώ να κουνηθώ και είναι πάρα πολύ έντονος ο πόνος. Αυτοί που το έχουν περάσει το καταλαβαίνουν τώρα που το λέω, το νιώθουν. Ή βεβαίως μπορεί να είναι μια παρατεταμένη κατάσταση με άλγος εκεί στην περιοχή ή μπορεί να μην περιορίζεται ο πόνος στην περιοχή της μέσης αλλά να έχει να κάνει να πιάνει και την περιοχή του μυρού μπροστά, να πιάνει από πίσω τους γλουτιαίους μύες ή και κατά μήκος το δικέφαλο κτλ. Να φτάνει στη γάμπα, ως τα δάχτυλα των ποδιών, έτσι αναλόγως που είναι το πρόβλημα και τι θα μας δώσει ας πούμε και την κατάλληλη εικόνα. Mm-hmm. Αν είναι ας πούμε κάποια ριζίτιδα, για παράδειγμα χαμηλά, θα χτυπήσει πίσω, έτσι. Αναλόγως δηλαδή, αν υπάρχει κάποια κύλη στην περιοχή. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω εδώ, ναι, ότι κάθε περιστατικό, δίσκου, ναι. Mm-hmm. Ναι, κάθε περιστατικό ναι. είναι ιδιαίτερο και... Ναι. Βεβαίως ο σπασμός μπορεί όχι μόνο να προεκτείνεται προς τα κάτω, αλλά μπορεί να προεκτείνεται και προς τα πάνω, προς τον κορμό, έτσι να νιώθουμε mm-hmm. Στη ράχη, έτσι έντονο σπασμό, δυσκαμψία, πόνο κτλ. Mm-hmm. Και βεβαίως και στην περιοχή τοπικά, αλλά και κατά μήκος των ποδιών, μπορεί να νιώθουμε και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα μουδιάσματα, να νιώθουμε αδυναμία, μείωση των αντανακλαστικών, μείωση της αισθητικότητας, δηλαδή να μην αισθάνεται καλά, ας πούμε, το ποδαράκι που έχει το πρόβλημα και άλλα πολλά. Mm-hmm. Άρα η διάγνωση πώς ακριβώς γίνεται, γιατί μου φαντάζει λίγο περίεργη. Κοίταξε να δεις, ουσιαστικά αυτό που καλείται να κάνει ο ορθοπαιδικός, έτσι ο νευρολόγος, αν τα συμπτώματα είναι και νευρολογικά, τύπου μουδιάσματα, αδυναμίες, ατροφίες κτλ. Είναι να κάνει μια διαφορετική διάγνωση, να πει ας πούμε ότι έχει να κάνει με αυτό, έτσι, ή έχει να κάνει ας πούμε με μια θρύτιδα, ή έχει να κάνει με μια κύλη μου σπονδυλοδίσκο. Με τι έχει να κάνει για να μπορούμε ουσιαστικά να το αντιμετωπίσουμε και να ξέρουμε και τον τρόπο. Mm-hmm. Και αν θα μπορούσες να μας πεις 2-3 αίτια για την οσφυλλογία. Ναι.
Να πούμε ότι το συνηθέστερο είναι κύλινο σπονδύλιο δίσκο. Και να πούμε λοιπόν ότι έχουμε και κάποιες εικόνες, θα τις δείξουμε σε λίγο. Να πούμε λοιπόν ότι ο δίσκος τι είναι. Είναι ουσιαστικά ένα σφουγγαράκι που δεν αιματώνεται, έτσι, που βρίσκεται ανάμεσα στους σπονδύλους για να επιτρέπει την ομαλή κίνηση χωρίς τριβή. Έτσι, όταν αυτό προβάλλει πρόσθεια ή οπίσθεια ή πλάγια δεξιά ή πλάγια αριστερά, έτσι, και πιέζει νοτιό μυελό και το αντίστοιχο νεύρο, δίνει και τα ανάλογα συμπτώματα. Mm-hmm. Έτσι, ανάλογα τη ρίζα, ας πούμε, που θα πιέσει. Αν είναι πιο ψηλά, μπορεί να δώσει μπροστά στους μυρούς, αν είναι πιο χαμηλά, μπορεί να δώσει πίσω κτλ. Πιο συχνή αιτία λοιπόν είναι αυτή. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχει να κάνει με μια αθρητιδούλα, μπορεί να έχει να κάνει με κακή αθλητική δραστηριότητα, με κακή καταπώνηση, που είναι πάρα πολύ συχνό, με κακή στάση σώματος, έτσι, με μια εδρεωμένη, ας πούμε, κατάσταση τέτοια, με μια σπονδυλική στήλη που να έχει γενικότερα προβλήματα. Δηλαδή να υπάρχει, ας πούμε, σκολίωση, να υπάρχει κύφωση, να υπάρχει έντονη λόρδωση, οπότε αλλάζουν τα φορτία, έτσι, και έχουμε ανώμαλες πιέσεις στην περιοχή. Μπορεί να είναι, όπως είπα πριν, αθρίτη, δηλαδή να είναι φυσιολογικός εκφυλισμός. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό συνήθως το βλέπουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σε αυτή την περιοχή μπορεί επίσης να νιώσουμε πόνο και να είναι κάτι σπλαχνικό, να υπάρχει, ας πούμε, ένα πρόβλημα με τους νεφρούς ή με κάτι άλλο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει διαφορετική διάγνωση και να κάνουμε και άλλες εξετάσεις, ας πούμε. Δηλαδή εκεί μπορεί να χρειαστεί εξετάσεις ούρνου. Έτσι, πιο δηλαδή, γενικές, ναι, να το αντιμετωπιστεί, εν πάση περιπτώσει, με διάφορους τρόπους. Από εκεί και πέρα, ο γιατρός θα το δει, θα κάνει την κλινική του εξέταση, θα πάρει, ας πούμε, το ιστορικό και αναλόγως αν επιμένουν τα συμπτώματα, πόσο καιρό κτλ. Γιατί μπορεί να είναι, ας πούμε, μια οσφιαλγία ή να είναι αυτό που λέμε λουμπάγκο, δηλαδή οξία οσφιαλγία, έμεινα και έκανε έναν έντονο μυϊκό σπασμό και μετά από λίγο, μετά από το πρώτο 48 ώρο, ας πούμε, να αρχίζει να ηρεμεί η περιοχή, mm-hmm, και να περνάει. Mm-hmm. Και βεβαίως μπορεί να έχει να κάνει σπανιότερα, βεβαίως το βλέπουμε όμως και αυτό, με κάποιο όγκο στην περιοχή, έτσι, που να δίνει πάλι συμπτώματα παρόμοια. Mm-hmm. Οπότε, αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλό είναι να το δούμε λίγο. Σωστό. Αν βλέπουμε ότι υπάρχει συνεχιζόμενη ενόχληση, πρέπει να το ψάξουμε από όλες τις πλευρές, γιατί υπάρχουν πολλά αίτια. Σίγουρα, και βεβαίως αυτό πάλι που μας ανησυχεί είναι όταν έχουμε νευρολογικά συμπτώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι αρχίζω και έχω αστάθεια. Όταν καταλαβαίνω ότι καμιά φορά λένε δεν με κρατάει το πόδι μου. Όταν καταλαβαίνω, δηλαδή δεν μας ενοχλεί τόσο ο πόνος, όσο η αδυναμία, όσο, ναι, η μείωση των ανακλαστικών, όσο όλη αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Ναι, ότι ο πόνος είναι υποφερτός μένα, αλλά έχει, ναι, χτυπήσει αλλού. Μάλιστα. Είπες και κάτι εικόνες. Έχουμε και κάτι εικόνες. Νομίζω είμαστε έτοιμοι, ναι, να δούμε. Για να, λοιπόν, εδώ ξεκινήσουμε. Είναι μια σπονδυλική στήλη, μια οσφυγική μοίρα που βλέπουμε ότι είναι πάνω και κάτω η σπόνδυλη και στη μέση ο δίσκος. Αυτό το κόκκινο είναι υποκτοειδής πυρήνας που βλέπουμε ότι κατά την ρήξη βλέπεις κάνει οπίσθια προβολή προς τα πίσω. Mm-hmm. Έτσι, και είναι ουσιαστικά αυτό το υγρό που δημιουργεί μια φυσιολογική κίνηση ολίσθησης ώστε να μειώνονται τα φορτία στην οσφυγική μοίρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να παρασύρει κάποια στιγμή συνδέσμους κτλ. Και να επηρεάζει και να κάνει ριζίτιδα. Με τα ανάλογα συμπτώματα, όπως είπαμε πριν. Με τα ανάλογα όλα, σωστά. Να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε και τις άλλες. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που σου έλεγα, ότι εντοπίζει το πόνο στην οσφυγική μοίρα. Έτσι. Εκεί χαμηλά, ας πούμε, πονάνε. Είναι συνήθως η περιοχή που πονάμε. Ναι, εκεί είναι η ένταση, εκεί εντοπίζεται ο πόνος. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν βλέπεις ότι έχει προεκτάσει, εδώ κάνει ισχυαλγία, έτσι. Είναι όσφιο ισχυαλγία αυτή, δηλαδή πονάει και εκεί με προεκτάσει βλέπεις δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω και στα ποδαράκια δεξιά-αριστερά και μπορεί να φτάσει μέχρι κάτω, να πιάσει όλη τη γάμπα, όλο το δικέφαλο και να φτάσει και να γυρίσει μέχρι μπροστά στα δάχτυλα. Mm-hmm. Φαινόμενο ισχυαλγίας. Συνήθως δεν είναι συμμετρική, βέβαια. Α, συνήθως είναι από τη από μία πλευρά, ή από την άλλη, mm-hmm, ναι. Συνήθως. Μπορεί να συμβεί να είναι και συμμετρική. Να προχωρήσουμε λιγάκι αυτή να τη δείξουμε στο τέλος. Αυτή είναι μια άσκηση clinical pilates. Εδώ λοιπόν είναι πόνος κατά την κίνηση. Έτσι βλέπουμε τους τελευταίους σπονδύλους. Ότι υπάρχει κάτι εκεί. Ναι, ότι υπάρχει κάτι εκεί και κατά την κάμψη βλέπουμε ότι δημιουργείται πάρα πολύ ένταση στην περιοχή. Mm-hmm. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, επίσης, καλό θα ήταν όταν είμαστε σε φάση τέτοια, δηλαδή κυρίως οξέσεις οσφυαλγίας, να προσέχουμε λιγάκι, θα το πούμε σε, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό, για το ύψος των παπουτσιών μας, θα εξηγήσουμε γιατί. Mm-hmm. Μας είπες εξάλλου δύο-τρία πράγματα πριν, ότι ο τρόπος που στεκόμαστε, το lifestyle επηρεάζει, άρα σαφέστατα θα επηρεάζει και το παπούτσι που φοράμε. Σίγουρα. Mm-hmm. Εδώ πάλι η περιοχή του πόνου. Εδώ πάλι η περιοχή του πόνου, συμμετρική. Πολλές φορές δεν είναι συμμετρική, πολλές φορές είναι. Εδώ είναι όλο... Αλλά είπαμε ότι μπορεί και ένας πλαχνικός πόνος να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Νομίζω αυτές μπορούμε να τις δείξουμε στο τέλος, αν δεν έχουμε άλλες. Αυτή είναι η τελευταία μας. Ναι. Μπορούμε να τις δείξουμε στο τέλος. Θα τις πούμε στη συνέχεια. Είναι στο κομμάτι της αποκατάστασης. Για το οποίο φυσικά και θα μιλήσουμε, δεν μπορεί να μην μιλήσουμε και γι' αυτό. Είδαμε λοιπόν κάποιες εικόνες και θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο αυτό για τα παπούτσια που είπαμε. Ότι είπαμε, το lifestyle παίζει πάρα πολύ ρόλο και κυρίως νομίζω εσείς οι γυναίκες με τα τακούνια έχετε ένα θεματάκι με την. Ναι, υπάρχει θέμα με τα τακούνια. Είπαμε, ειδικά όταν είσαι σε φάση που έχεις οσφυαλγία. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να κάνει πολύ πιο έντονο το σπασμό και τον πόνο και τη δισκαμψία, έτσι. Γιατί ούτως ή άλλως η περιοχή στην οσφυαλγία είναι δίσκαμπτη, οπότε μπορεί να εντείνει τα συμπτώματα. Να πούμε όμως γιατί γίνεται αυτό. Δεν μας πειράζει τόσο μία κυρία που συνέχεια φοράει τακούνια ή μία άλλη κυρία που δεν φοράει τακούνια. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όταν χρειάζεται να αυξομοιώσω το ύψος των παπουτσιών μου, ουσιαστικά η σπονδυλική στήλη υποχρεώνεται να επανέλθει σε μια άλλη στάση, δηλαδή να αυξήσει τη λόρδωσή της, έτσι. Οπότε, αυξάνοντας τη λόρδωση, αλλάζουν τελείως τα φορτία. Mm-hmm. Οπότε, επηρεάζεται πάρα πολύ η μυς, δηλαδή αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε μια νέα κατάσταση. Άρα έχει να κάνει με την εναλλαγή κυρίως, όχι με το τι. Έχει να το κάνει συχνό. Με την εναλλαγή του ύψους των παπουτσιών. Γιατί αλλάζουν τα κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης, έτσι, και της οσφυϊκής μοίρας ειδικότερα. Mm. Δηλαδή αυξάνεται η κύφωση και αυξάνεται και η λόρδωση. Γιατί όταν φοράω τα κούνια, τίνω να πέσω μπροστά, οπότε γυρίζω προς τα πίσω ουσιαστικά και έτσι αυξάνω τη λόρδωσή μου. Έτσι. Mm-hmm. Φυσικά και μια ευλίγηση σπονδυλική στήλη δεν έχει πρόβλημα. Αλλά όταν μιλάμε για μια σπονδυλική στήλη δίσκαμπτη, για μια σπονδυλική στήλη που είναι σε μία φάση που υπάρχει, έχει τα ορισμένη κατάσταση, έχει τα θεματάκια της, σαφώς και μπορεί mm-hmm. να επηρεάσει την κατάσταση αυτή. Ωραία. Οπότε προσέχουμε κυρίως την εναλλαγή του ύψους και όχι τόσο τη συχνή, ας πούμε, χρήση τακουνιών ή όχι. Και βέβαια είναι και ένα ερώτημα αυτό, με βάση τα ποσοστά που μας είπε στην αρχή, νομίζω ότι δεν προτιμάει κάποιο φίλο η οσφυαλγία. Το παθαίνουν εξίσου και άντρες και γυναίκες, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχουμε για το φίλο. Να πάμε όμως και στο clinical pilates λίγο που είδαμε και γενικώς θα ήθελα να μας πας λίγο στο κομμάτι της αποκατάστασης και στο πώς μπορεί η φυσιοθεραπεία να Όπως βοηθήσει. Έχουμε πει, Χριστόφορα, θα πω για άλλη μια φορά το ίδιο, ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, έτσι. Να μην φτάσουμε στο σημείο, ας πούμε, να ταλαιπωρούμαστε και να κάνουμε, ας πούμε, έντονες οσφυαλγίες κτλ. Αυτό πώς μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει διατηρώντας ένα σωματικό βάρος σε φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι, πρέπει να προσέχουμε γενικά πώς κινούμαστε στον χώρο, πρέπει να έχουμε μια καλή στάση σώματος. Αυτό το πράγμα γίνεται μια νευρομυϊκή εκπαίδευση με το πιλάτες στο clinical, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά διοχετεύουμε καινούργια αντανακλαστικά στάσεις και ισορροπίες, τα οποία εδραιώνονται στον εγκέφαλο γύρω στο κεντρικό νευρικό, γύρω στις 6 με 8 εβδομάδες, έτσι. Αλλάζει το σώμα, αρχίζει και διορθώνουμε ουσιαστικά, έτσι, δίνοντας και ντρομόλα και φυγόκεντρα ερεθίσματα, δηλαδή από την περιφέρεια προς το κέντρο. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τα αντανακλαστικά της στάσης, έτσι, να διορθώσουμε θεματάκια που υπάρχουν. Σκοπός είναι να έχουμε μια σπονδυλική στήλη η οποία είναι εύκαμπτη, η οποία είναι ευλίγιστη, αλλά να έχουμε και μια σπονδυλική στήλη η οποία είναι δυνατή, να μπορεί να μας κρατήσει, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική ζωή, όχι μόνο τώρα, αλλά προάγουμε μια φυσιολογική ζωή ακόμα και στην τρίτη ηλικία. Εγώ δηλαδή έχω ανθρώπους, ας πούμε, στο φυσιοθεραπευτήριο που είναι μεγάλη σε ηλικία και είχαν πάρα πολύ έντονα προβλήματα με ραχυαλγίες, με οσφυαλγίες, με σκολιώσεις, με όλα αυτά. Και είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
δεν τους έχει καθυλώσει το πρόβλημα, ας πούμε, στο κρεβάτι και μπορούν και οι ίδιοι και αυτοεξυπηρετούνται και έχουν μια ζωή φυσιολογική. Mm-hmm. Εξάλλου, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και καλά κάνεις και το ξαναθυμίζεις, το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω μπορούμε στο σημείο αυτό να δούμε και τις υπόλοιπες εικόνες με τις ασκήσεις. Να δούμε και τις υπόλοιπες, αλλά πριν από αυτό, ναι. Επειδή ο κόσμος ζητάει κάποιες οδηγίες, έτσι, ναι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, όταν βρισκόμαστε σε έναν υπολογιστή για πολλές ώρες, τουλάχιστον ένα μία ώρα, ας κάνουμε, ας πούμε, ένα πεντάλεπτο διαλυματάκι ή ας βγούμε να περπατήσουμε λίγο, να ξεπιαστούμε κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν οι άνθρωποι που δουλεύουν σε γραφείο και είναι καθιστοί πάρα πολλές ώρες, να βάζουν τα πόδια τους κάπου, να υπάρχει κάτι να τα υποστηρίζει τα πόδια από κάτω, ναι. Να έχουμε μια καλή καρέκλα ώστε να μπορούν οι αγκώνες, γενικά οι μύες της ομικής ζώνης να υποστηρίζονται. Έτσι, να είναι ο υπολογιστής στο ύψος των ματιών μου, ώστε να μην χρειάζεται να κάνω κινήσεις του αφιένα και γενικότερα, ας πούμε, να στρεσάρω τη σπονδυλική μου στήλη. Καλό θα είναι να έχω ένα μαξιλαράκι πίσω από τη μέση μου, mm-hmm. και όταν οδηγάω και άνθρωποι, ας πούμε, που κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι οδηγοί, ναι. Έχουν ταξί κτλ. Περνάνε πάρα πολλές ώρες καθιστοί, οδηγώντας ή που φεύγουν ταξίδια μακρινά κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα μαξιλαράκι πίσω από τη μέση μας. Είναι πολύ σημαντικό το πώς σκύβουμε να σηκώσουμε ένα αντικείμενο. Σκύβουμε λυγίζοντας τα γόνατα, μύσια, σπονδυλική στήλη και φέρνουμε ένα πολύ μεγάλο φορτίο κοντά μας, στο θώρακά μας και το σηκώνουμε με τα δύο μας χέρια. Mm-hmm. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν εκπαίδευση και γιατί μπορεί ουσιαστικά να προκαλέσουμε και τι προκαλούμε, γίνεται αυτό, το βλέπουμε στατιστικά, προκαλούμε εμείς οι ίδιοι τραυματισμούς, ας πούμε, στο σώμα μας. Πάντως όλες αυτές οι οδηγίες που μας είπες νομίζω δεν είναι και κάτι εξαιρετικά εκζητημένο, είναι κάτι απλό το οποίο με λίγη συνήθεια μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και τώρα πια μιλάνε παντού γι' αυτό, για ένα μη, βασικά ο πυρήνας, έτσι, και τα θεμέλια, ας πούμε, του σώματος είναι η κοιλιακή χώρα, είναι η λεκάνη. Πολύ σημαντικό ο σμής είναι, όλοι οι μυς βεβαίως του πυλικού εδάφους, αλλά και ο εγκάρσιος κοιλιακός, με τον οποίο ασχολούμαστε πάρα πολύ, ειδικά και στο πιλάτες, αλλά και γενικότερα στους φυαλγίες. Αυτός τι κάνει, αυτός ο μυς έχει εγκάρσιες ίνες, έτσι, είναι σαν ζώνη γύρω από την φυσιολογική, γύρω από την οσφυγική μοίρα και είναι ένας φυσιολογικός κορσές. Πώς βάζουμε μια ζώνη όταν μας πονάει ή δίνουν, ας πούμε, σε πάρα πολλούς, ειδικά, ας πούμε, ανθρώπους τρίτης ηλικίας να φοράνε μια ζώνη και τα λοιπά γιατί νιώθουν, ας πούμε, ασφάλεια. Αυτό ακριβώς κάνει αυτός ο μυς, έτσι, βοηθάει όλους τους μυς του πυλικού εδάφους, αλλά γενικά και τα σπλάχνα, αλλά και την οσφυγική μοίρα, να κινείται πιο σταθερά και να είμαστε πιο σταθεροί. Mm-hmm. Ένας δυνατός κορμός, λοιπόν, είναι το α και το ω στην οσφυγική μοίρα και μια καλή στάση και μια υγιή σπονδυλική στήλη. Mm-hmm. Έτσι, για να μην έχουμε προβλήματα αργότερα. Και μην ξεχνάμε ότι ο φυσιολογικός εκφυλισμός ξεκινάμε από τα 29 μας χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις τι φθορές, ας πούμε, έχουμε στα 60, στα 65 μας κτλ. Κατάλαβα. Οπότε όσο και πιο νωρίς το κάνουμε, τόσο πιο καλά. Βεβαίως. Και το σωματικό βάρος σε φυσιολογικά επίπεδα, έτσι. Mm-hmm. Τέλειο. Οπότε, μπορούμε περνάμε στις εικόνες τώρα. Εικόνες, ναι. Για να μην αφήσουμε παραπονεμένες. Και θέλουν να ρωτήσουν. Εννοείται αυτό. Τη φορά ή την επόμενη φορά μπορούμε να ετοιμάσουν ερωτήσεις κτλ. Και να απαντήσω σε οτιδήποτε θέλουν. Σωστό. Το έχουμε να πει. Να δώσουμε οδηγίες και μέσω τηλεφωνικού κέντρου είναι άμεση επικοινωνία, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι κάποια. Είναι το κρεβάτι του πιλάτες, το reformer, αυτό που κάνω εγώ και είναι κάποια άσκηση που δείχνω. Εδώ έχουμε μία άσκηση συγκεκριμένη. Έχουμε κι άλλη όμως, λίγο αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Την πήρε το μαζί. Να, με μία μπάλα, ε. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι η μπάλα πιλάτες. Που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές ασκήσεις. Εδώ επίσης είναι το κρεβάτι και κάνουμε γέφυρα. Ουσιαστικά εδώ είναι clinical πιλάτες. Έτσι ξεκινάμε από πιο απλές θεραπευτικές ασκησούλες ανάλογα με τον πόνο, με την ηλικία, με το φύλο, με την κατάσταση, ας πούμε, του ασθενή. Mm-hmm. Και μπορούμε να προχωρήσουμε και να το εξελίξουμε πάρα πολύ. Το έχουμε πει, κάθε περιστατικό είναι συγκεκριμένο και χρήζει δικιά του μεταχείριση. Ναι. Και εδώ είναι αυτό που μας έλεγες πριν, με το σωστό τρόπο να σηκώσουμε κάτι. Ναι. Το βλέπουμε και λοιπόν οπτικά.
σκύβω λυγίζοντας στα γόνατα. Όταν βεβαίως έχω προβλήματα στα γόνατα, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν ενδείκνεται. Δεν ενδείκνεται. Δηλαδή το χειρότερο είναι να έχεις πρόβλημα στα γόνατα και στα ηλικία μαζί. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάμε να σηκώσουμε ένα μεγάλο αντικείμενο το οποίο το φέρνουμε κοντά στο θώρακά μας. Έτσι και το σηκώνουμε με τα δυο μας χέρια, η πλάτη είναι ίσια. Και σηκωνόμαστε σε όρθια θέση έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και είπαμε ότι είναι και ένα κομμάτι της πρόληψης αυτός. Αν σηκώνουμε έτσι, έχουμε πολύ λιγότερες πιθανότητες να πάθουμε σφυλγία. Ναι, πολύ λιγότερη από ότι με τον κλασικό τρόπο. Όπως, για παράδειγμα, πολύ σημαντικός ο τρόπος που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Δηλαδή, πρέπει να γυρίσουμε τελείως το πλάι, να ρολάρουμε, να κατεβάσουμε πόδι και να σηκωθούμε έτσι, για να μην έχουμε. Α, ωραία, φέστα κι αυτά. Είναι ναι, πρακτικές οδηγίες. Θα φέρουμε ένα μοντέλο να τα δείξουμε κάποια στιγμή όλα αυτά. Ωραία. Μην υπόσχεσαι μοντέλα όπως και εσύ, γιατί θα ξεσηκωθούν μέσα από το κοντρόλ πάλι. Τους βλέπω εγώ. Με το που ακούν μοντέλα κάτι παθαίνουν και οι δύο. Τους το έχω τάξει. Θα φέρουμε μοντέλα. Δεν εντάξει. Υπάρχει περίπτωση. Θα φέρουμε από του χρόνου, είπαμε και εσύ. Εννοείται. Μαζί με τη Ρίτσα, μη σου πω, η Ρίτσα θα τους φέρει για πασαρέλες, θα μας φέρεις γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, το κλείσαμε. Βεβαίως. Του χρόνου υποσχόμαστε μοντέλα στο δεξί. Ασκησούλες, ναι, μοντέλα. Και θα τους συνδυάσει κιόλας, γιατί φαντάζομαι πολλά μοντέλα φοράνε και τα κούνια. Οπότε θα κάνουμε. Ακριβώς. Θα τα συνδυάσουμε όλους τους χώρους. Όλα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα όμως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, Χριστόφορε.